Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, οι κάτοικοι της Ξυλαγανής είπαν να θυμηθούν λιγάκι τα παλιά, μέσα από την καθιερωμένη λεγόμενη βόλτα. Και τι εννοούμε? Έτσι λοιπόν, τα παλαιότερα χρόνια, άντρες αλλά και γυναίκες κάναν τη βόλτα τους στο κεντρικό δρόμο της Ξυλαγανής, ο μοναδικός τότε τρόπος για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Και δεν αρχούσε σίγουρα να καταλήξει σε φλερτ. Η μεγαλύτερη σε ηλικία, όπου χθες κάναν τη βόλτα τους στον κεντρικό δρόμο της Ξυλαγανής, έδειχναν να νοσταλγούν αυτές τις στιγμές. Πάμε όμως να δούμε τι δηλώνουν και με ιδιαίτερο χιούμορ στην κάμερα του Art Channel Θράκης. Ευχαριστούμε καταρχήν το κανάλι σας που όπως και πέρσι έτσι και κάθε χρόνο αναλαμβάνει αυτή. Είναι μια επέτειος που γιορτάζεται εδώ και 40 χρόνια και αφορά τη βόλτα της Ξυλαγανής. Εδώ τότε ήμουν εγώ εδώ υπηρετούσα και πιο παλιά από ό,τι ξέρω όλοι οι νεολαίοι κάνανε βόλτα εδώ πέρα. Αγόρια, κορίτσια και εδώ γινόταν και τα περισσότερα γνωρίσματα. Ένα από αυτό που ήταν γνώση εγώ τη γυναίκα μου. Λοιπόν, και καθιερώθηκε κάθε χρόνο. Μετά αθέτησε γιατί μεσολάβησαν μερικά χρόνια, άλλοι φύγανε, κάνανε. Και τώρα κατόπιν συνοήσει με τον Μουζαλιό του Αποστόλη, είπαμε να το αναβιώσουμε κάθε χρόνο να γίνεται όπως και πέρσι. Είναι ένα ωραίο πράγμα που κλείναμε το δρόμο εδώ πέρα, δεν περνούσε τίποτα, η νεολαία, μετά καθόμαστε, πήγαν το τσιπουράκι, το βερμουτάκι μας, τον Βαφιάδη, τις τουλούμπες μας. Πολλά, πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πράγμα που το θυμόμαστε και για να ξανανιώσουμε που λέμε. Και ο ποτό ήταν της μόδας τότε? Ήτανε το βερμούτ. Ήτανε σε κάτι μπουκαλάκια, ποτηράκια είχε η κυρία, η συγχωρημένη κυρία Αναστασία. Και κάτι ποτηράκια, ήτανε από κάτω έναν πάτο Γιώργο, το οποίο και να το ρίξει κάτω δεν έσπαζε. Το γέμιζε και μας έφερε κάτι αυτά σοκολάτες, ήταν η Μαργαρίτα η λεγόμενη. Σοκολατάκια. Τουλούμπε, σοκολατάκια. Σε μαργαρίτα λέγω. Τουλούμπα τσάτσα. Τουλούμπα ή καταή και τα λοιπά. Και είχαμε σχεδόν την ωραία βόλτα αυτή. Και από εκεί πέρα μετά πηγαίνουμε για ρετσίνα στον Δουλακάκι, εδώ κοντά. Ραντεβού, τα πάντα. Στα πολύ ωραία. Αλλά το κυριότερο ήταν γινόταν εδώ, εδώ γνωριστήκαν οι περισσότεροι. Και γαμπροί και νύφε. Πώς αισθάνεστε μετά από τόσα χρόνια? Νομίζω ότι δεν λέμε ότι ξανανιώνουμε, αλλά τα θυμόμαστε και λέμε ότι η ζωή δεν σταματάει και όταν θα θυμάσαι αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Πας 50 χρόνια πίσω, ξέρεις ότι θυμάσαι τα νιάτα σου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Συναισθηματικά πώς νιώθεις με τη γυναίκα σου μετά από τόσο ναι, κοίταξε τώρα, εντάξει, οπωσδήποτε. Έρωτας μας τι είχα. Ήταν ένας έρωτας, τώρα τι να πούμε παραπάνω, δεν μπορούν να είμαστε όπως ήμασταν, θα υπάρχουν κάποια. Μια φορά στα νιάτα και μια φορά. Ναι. Πιστεύω ότι η νεολαία, η οποία που δεν τα έχει αυτά, πιστεύω να το συνεχίσει. Εμείς κάποιες μπορούμε να φύγουμε, αλλά πιστεύω η νεολαία και τους πορτρέχουν, δηλαδή να το συνεχίσουν αυτό. Και τα σποράκια. Να θυμόμαστε τα σποράκια. Από το χορπάκι το λεγόμενο, τον Προπαχρίστο. Σήμερα να βιώνει ένα αίσθημα παλιό. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται εδώ στο χωριό μας. Είναι η βόλτα. Η βόλτα που κάνανε παλιά γινόταν σε αυτό εδώ το σημείο. Και προσπαθούμε να την αναβιώσουμε και να την συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η βόλτα. Ναι, βέβαια, την πρόλαβα τη βόλτα μέχρι και 10 χρονών να πω. Μέχρι και το 80, μέχρι το 1980 γινόταν κανονικά. Την βόλτα την έκανα εγώ πιο πολύ. Εξελίχθηκαν τα πράγματα γι' αυτό. Ναι, κάνανε βόλτα ο κόσμος, οι οικογένειες και σταματούσαν στα μαγαζιά παραπλεύρος. Ναι, η Γεωργίτσα είναι πιο παλιά, θα σας πει. Κοίταξε, δεν είχε φώτα. Και όποιοι αγαπούσαν και ήταν ερωτευμένοι πήγαιναν πιο κάτω στα σκοτεινά. Εγώ αυτό έζησα. Έτσι, εδώ είχε τα μαγαζιά, πήγαιναμε πιο κάτω για να μας βλέπουν. Εμείς τη βιώσαμε τη βόλτα. Αυτή τώρα η νεολαία δεν ξέρει τι ήταν βόλτα. Τι είναι η βόλτα. Τώρα περπατάμε εδώ για να πάρεις κάμερα να τους φέρει.
πάρει το μικρόφωνο. Ναι. Ναι, βέβαια. Και κάθε βράδυ. Και κάθε βράδυ. Οι γαμπροί περίμεναν οι γαμπροί. Περίμεναν για και κάθε βράδυ. Να, και να μην σε αφήνουν και από το σπίτι. Μην του συζητά. βέβαια, την τα χρόνια. Όχι όπως τώρα. Σύζουν από την πρώτη στιγμή που θα γνωριστούν. Κατευθείαν στο ψαχνό. Εγώ τη θυμάμαι τη βόδα από πολύ μικρό στην Σιλογιανή. Που από τότε που άρχισα να θυμάμαι, μπορώ να πω, από το 1955 θυμάμαι τη Βόλτα. Αυτός ο χώρος συνέχισε να υφίσταται μέχρι τη δεκαετία του 80. Στη συνέχεια έτσι εκεί πέρα, ας πούμε, άρχισε να βγήκαν η δίσκο, η τηλεόραση και λίγο πολύ, ας πούμε, παραμερίστηκε αυτό το έθιμο. Αυτό το έθιμο ήταν μια ευκαιρία για τους νέους, γιατί έβγαζαν τα αγόρια, τα κορίτσια, έβγαζαν στον δρόμο και να γνωριστούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια δεν είχε μόνο αυτό το σκοπό για τους νέους. Εδώ με τη Βόλτα κλείνονταν και συμφωνίες, συζητούσαν τις κοσμοπολιτικές εξελίξεις, όλα τα γεγονότα της ημέρας και της χρονιάς. Αλλά πιο πολύ δηλαδή μπορώ να πω ήταν για τους νέους. Έβγαιναν τα κορίτσια της Βόλτα και τα αγόρια και να γνωριστούν μεταξύ τους. Στη δεκαετία του 90 σιγά σιγά πήρε αυτό το έθιμο να ξεφτάει. Και τώρα είπαμε σαν Ξυλαγανή, λίγο πολύ μια φορά το χρόνο, να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο. Στη ζωή δεν νομίζω η ευτυχία να μας χαρίζεται έτσι απλά. Κι αν μοιράζει αγάπη και λαχεία, μετά τους βάζει μια φωτιά. Μα εγώ